κυρίως στην περιοχή στην οποία έγινε το δυστύχημα. Έγινε πολύ κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Mm-hmm. Στο Αζερμπαϊτζάν έχει πολύ μεγάλη επιρροή το Ισραήλ. Οπότε η αρχική μου σκέψη ήταν μήπως όλα αυτά εμπλέκονταν. Από την άλλη μεριά, όταν διάβασα τα ειδικότερα στοιχεία, ότι επρόκειτο για ένα πολύ παλαιό ελικόπτερο από αυτά που είχαν ξεμείνει από την εποχή πριν την Ιρανική Επανάσταση, mm-hmm. τις συνθήκες υπό τις οποίες πέταξε και όλα αυτά, κατάλαβα ότι το πιο πιθανό ήταν ένα δυστύχημα, το οποίο όμως σε τέτοιες χώρες δημιουργεί προβλήματα. Κοιτάξτε, η απώλεια αυτή είναι σαφώς ένα πλήγμα για τη σκληροπυρηνική πτέρυγα της Ιρανικής πολιτικής ηγεσίας. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον προς ώρας εξωτερικός δάκτυλος, είναι πιθανότατα ένα παιχνίδι ισορροπιών μέσα στο Ιρανικό καθεστώς και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή τουλάχιστον ως προς την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια. Επειδή ο κύριος ο αείμνηστος πλέον Ραϊσί ήταν πάρα πολύ ακραίος, ήταν εισαγγελέας πριν να λάβει αυτά τα καθήκοντα, ήταν αυτός ο οποίος έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να χτυπούν τους διαδηλωτές, να χτυπούν στο ψαχνό κιόλας. Πίστευε στην ακλόντη και απαρέγκλητη εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου. Ως εκ τούτου, πιθανότατα ο επόμενος, και γι' αυτό και θεωρείται και διάδοχος του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος συγκεντρώνει στα χέρια του ουσιαστικά την εξουσία σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Μολατά αυτά φαίνεται ότι και αυτός ο οποίος θα τον αντικαταστεί, θα δούμε ποιον θα προτείνει το ιερατείο της Τεχεράνης, θα είναι εξίσου σκληροπυρηνικός, αν και δύσκολα θα φτάσει στο βαθμό της ακρότητος που είχε ο Ραϊσί. Ο ανώτατος άρχον της χώρας είναι ο θρησκευτικός ηγέτης. Επομένως, υπάρχει πρόβλημα ποιος θα τον αντικαταστήσει. Είναι 85 χρονών, έχει προβλήματα με την υγεία του. Και θεωρείται ότι ο αποθανόν ηγέτης, ο Ραϊσί, ήταν ο πιο πιθανός να αναλάβει αυτό το ανώτατο αξίωμα. Δεύτερος για να αναλάβει αυτό το αξίωμα είναι ο γιος του Χαμενεΐ. Mm-hmm. Ο οποίος όμως έχει το μειονέκτημα ότι είναι ο γιος του. Οπότε προκύπτει θέμα ποιος θα πάει ηγέτη στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι βασικές παράμετροι της Ιρανικής εξωτερικής πολιτικής δεν αλλάζουν. Mm-hmm. Δηλαδή αντιπαλότητα με το Ισραήλ, δημιουργία επιρροή στις χώρες γύρω-γύρω από το Ισραήλ μέσω της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μέσω το Ισιασμπολάχ στο νότιο Λίβανο, παρουσία στη Συρία, παρουσία στο Ιράκ, παρουσία στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Όλα αυτά παραμένουν ως έχουνε. Και προσπάθεια για δημιουργία πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Να διευκρινίσω όμως κάτι. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε εμείς οι Δυτικοί είναι εντελώς διαφορετικός από τον τρόπο που σκέφτεται το ανώτατο συμβούλιο, το οποίο θα επιλέξει ποιος θα είναι ο νέος ανώτατος αρχηγός της χώρας. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι αυτό που εμάς μας ενοχλεί βλέποντας την καταπίεση των δικαιωμάτων των γυναικών, βλέποντας ακρότητες στο ότι μια γυναίκα δεν θέλει να φορέσει μαντήλα και αντιμετωπίζει μέχρι και το θάνατο ή πολυετής φυλακίσεις, mm-hmm. σε ένα τμήμα της Ιρανικής κοινωνίας αντιμετωπίζεται θετικά. Φυσικά. Και σε αυτή την ομάδα η οποία αποφασίζει, ίσως θεωρείται και πλεονέκτημα. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποιο θα είναι το κριτήριό τους όταν θα έρθουν εκείνη τη στιγμή να αποφασίσουν. Ίσως να αποφασίσουν να θέλουν σκληροπυρηνικούς, διότι φοβούνται ότι θα χαθεί το πνεύμα της Ισλαμικής Επαναστάσεως το 1979. Τη δεκαετία του 80 υπήρχαν τρεις ισχυρές χώρες αντίπαλοι του Ιράν. Mm-hmm. Η Συρία, το Ιράκ και το Ιράν. Σήμερα έχει απομείνει μόνο το Ιράν, με διαφορά ότι είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Το ερώτημα είναι, οι διάδοχοι θα μπορέσουν να κρατήσουν αυτή την ισχυρή θέση του Ιράν? Το καθεστώς επανειλημμένος στο παρελθόν έχει χτυπήσει με εξαιρετικά σκληρό τρόπο mm-hmm. οποιασδήποτε διαδηλώσεις γίνονταν εναντίον του, με εκατοντάδες νεκρούς. Είναι άγνωστος ο αριθμός τους. Ακόμη και στην περίοδο του κορονοϊού, όπου φαίνεται ότι το Ιράν χτυπήθηκε εξαιρετικά άγρια, δεν έχουμε στοιχεία. Ξέρουμε όμως ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν στη μέση του δρόμου, mm-hmm. τα νοσοκομεία είχαν γεμίσει. Ακόμη και τότε, το καθεστώς, όποιον τολμούσε να θέσει αυτά τα ερωτήματα, τον ποδοπατούσε κατά κυριολεξία. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι ακριβώς γίνεται μέσα στην κοινωνία. Η εκτίμηση που υπάρχει από τους Ιρανούς αντικαθεστωτικούς είναι ότι η νεολαία είναι αντίθετη σε αυτά τα πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, την απόφαση δεν την παίρνει η νεολαία που δεν είναι οργανωμένη. Την παίρνει το ανώτατο συμβούλιο, το οποίο είναι μάλλον υπερσυντηρητικό. Πολλό δε μάλλον όταν το Ιράν προχώρησε σε μια πράξη ευθεία συγκρούσεως με το Ισραήλ,
προσφάτως όταν έστειλε πυράβλους στο Ισραήλ. Να δούμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση του εισαγγελέα. Καταρχάς, το ότι προτείνει ο εισαγγελέας δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτό από το δικαστήριο. Πρέπει να περάσει από τους δικαστές, οι οποίοι να εγκρίνουν τα συγκεκριμένα εντάλματα. Αυτό θα γίνει τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, όταν λέω τους επόμενους μήνες, μπορεί να φτάσει και στο τέλος του χρόνου να περάσει η έγκριση από τους δικαστές. Τώρα, το δεύτερο, τι σημαίνει στην πράξη. Σημαίνει ότι τα κράτη που έχουν υπογράψει τη σύμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, είναι 124-125, εάν βρεθεί στο έδαφος τους ένας από αυτούς τους καταζητούμενους, είναι υποχρεωμένοι να τον συλλάβουν. Το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει, δεν έχει δεχθεί να υπογράψει τη συγκεκριμένη συμφωνία και δεν ισχύει ούτε στην Αμερική. Γιατί κατηγορούνται, σημαντικό, οι ηγέτες της Χαμάς κατηγορούνται για το όλα αυτά που συνέβησαν την 7η Οκτωβρίου με τους 1.000 τόσους νεκρούς και για τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν, δηλαδή βιασμοί, απαγωγές, όλα αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Από πλευράς Ισραήλ η κατηγορία είναι ότι οδήγησαν τον πληθυσμό σε λιμοκτονία. Στο Ισραήλ μιλάνε, είναι ιστορικό έγκλημα, λέει, το οποίο θυμίζει, λέει, Ναζί, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Εμείς δεν κάναμε καμία ενέργεια, δεχτήκαμε επίθεση. Άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε δικαίωμα στο να απαντήσουμε. Και έχουν δίκιο σε αυτό το πράγμα. Να πω το εξής, δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Άμα δείτε την πρόταση, τη διάβασα όλοι. Για τους Ισραηλινούς μιλάει, ξέρω εγώ, για την πρόκληση θανάτου λόγω πείνας, είναι έγκλημα πολέμου, κάποιος θανάτους εναντίον αμάχων κλπ. Λοιπόν, άμα δείτε το κατηγορητήριο για τους τα τρία παλικάρια της Χαμάς, δηλαδή τον Ισμαήλ Χανίγε, τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, το Σινουάρ που είναι ο πολιτικός ηγέτης στη Γάζα και ο Μοχάμεντ Ντεϊφ που είναι ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, ο διοικητής των ταξιαρχείων Αλ Κασάμ, έχουν 5 σελίδες 10 εγκλήματα πολέμου. Εκείνο που αυτό είναι ότι αντέδρασε όλη η Δύση εναντίον της εισήγησης του εισαγγελέα. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι και τόσο ανεξάρτητο και τόσο αυτόνομο κλπ. Μη δείτε να μην γίνεται δεκτή η πρόταση του εισαγγελέα. Κοιτάξτε, η απόφαση αυτή, διαβάζω στον Ισραηλινό τύπο και στο Πολιτικό, σήμερα άρθρο το βράδυ το Πολιτικό, τι λέει. Η απόφαση του δικαστηρίου έσχισε τον Νετανιάχου, λέει. Αντί να πάει για συμφωνία, γιατί συσπηρωθήκανε όλοι πέριξ του Νετανιάχου. Όλοι, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Γκάντς, ο οποίος είχε πει: εγώ θα φύγω από την κυβέρνηση αν δεν εφαρμόσει το σχέδιο των 6 σημείων που έχει προτείνει. Άμα θέλετε, λέμε τι ήταν το σχέδιο των 6 σημείων του Γκάντς, του στρατηγού Γκάντς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλο το Ισραήλ είναι αυτό με τον Νετανιάχου.